Να βλέπουμε και όλα αυτά τα ωραία τα τσαντάκια που μας έχει φέρει η Φιλίπα. Ωραία. Θα είναι χειμωνιάτικα αυτά. Ναι, έχει διάφορα σκηνιά, πάρα πολλά, τα οποία έχουμε τα καλοκαιρινά, έχουμε και τα χειμωνιάτικα, ανάλογα τι βγαίνει σε μαύρα, καφέ, τώρα αυτό το καιρό, χρυσαφή, έχει διάφορα. Αυτό που θα μας χρησιμεύσει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τελάρο που μπορούμε να φτιάξουμε εύκολα σε ένα ξυλουργείο, να πάρουμε να κόψουμε μερικά τέσσερα κομμάτια, ναι. Και θα βάλουμε πάνω πρόκες, ανά 2-3 εκατοστά, έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσουμε σαν οδηγό για να φτιάξουμε την τσάντα, να το πλέξουμε. Πόσο έχεις βάλει καρφάκια? Εδώ είναι 7. 7 και 7. Τώρα, ανάλογα πόσο μεγάλη θέλουμε να την κάνουμε την τσάντα, βέβαια προτείνω μην τις κάνουμε πολύ μεγάλες, γιατί έχει βάρος το σκηνή από μόνο του. Ναι. Και δεν πρέπει να το επιβαρύνουμε τέλος πάντων τον νόμο μας. Λοιπόν, παίρνουμε ένα κομμάτι σκηνή. Για τις πιο μεγάλες τσάντες θα χρειαστούμε γύρω στα 15 μέτρα σκηνή. Για τις πιο μικρές γύρω στα 10-12. Ωραία. Λοιπόν, εδώ δηλαδή με τα 7 καρφάκια στα 12 είσαι. Ναι, εμείς θα το κάνουμε τώρα για οικονομία χρόνου, θα κάνουμε ένα πιο μικρό τσαντάκι για να προλάβουμε να το τελειώσουμε. Παίρνουμε το σκηνί, κάνουμε ένα κόμπο και το στερεώνουμε στο πρώτο καρφάκι. Μάλιστα. Και αρχίζουμε τώρα να περνάμε από τα καρφιά, αν θέλετε να το εναλλάξ, οριζόντια. Πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Θα γίνει τσαντάκι αυτό. Θα γίνει τσαντάκι αυτό, ναι. Πώς θα γίνει τσαντάκι αυτό, ρε παιδιά? Θα γίνει. Λοιπόν, ας το φτάσουμε μέχρι εδώ. Τώρα θα δέσουμε, θα στερεώσουμε το σκηνή πάλι, θα κάνουμε ένα κόμπο για να μπορέσουμε μετά να το πλέξουμε κάθετα. Άρα δηλαδή εκεί το κλειδώνεις. Εκεί το κλειδώνουμε, στο πάνω μέρος. Ωραία. Ναι. Μία φορά αυτό. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε πάλι την άκρη του σκηνιού και αρχίζουμε και περνάμε πάλι ένα λάξ πάνω-κάτω. Στο πλάι. Στο πλάι. Δηλαδή από το τελευταίο πάνω, από το τελευταίο, στο πλάι. Ναι. Τι ωραία και κολόνια τώρα που φοράς, Φιλίπα. Και τώρα θα πάμε αντίστροφα. Μα πολύ ωραία. Τι είναι λαδάκι? Όχι, κολόνια. Λοιπόν, τώρα το περνάμε, φροντίζουμε το σκηνάκι να πάει από την κάτω μεριά. Εδώ το έχουμε από πάνω, εδώ πάει από κάτω, ωραία. Πάει ένα λάξ. Να καλυφθούν τα κενά, βλέπω ότι αφήνεις λίγο. Ναι, φροντίζουμε κάθε φορά να το στρώνουμε, έτσι ώστε να, έχουμε, να μην έχει όχι μεγάλο αυτό, κενό. Ωραία. Θα βγει τσάντα. Αυτό θα βγει τσάντα. Λοιπόν, το στρώνουμε. Και κάνουμε το ίδιο. Άρα δεν θες να υπάρχει κενό. Θέλεις να είναι λίγο κοντά. Ναι, ανάλογα τώρα και το σκηνή. Μπορεί να μας αρέσει γιατί βάζουμε και φόδρα από μέσα. Ωραία. Και επειδή υπάρχουν πολύ όμορφα υφάσματα που μπορεί να φαίνονται από μέσα. Να φαίνεται και από κάτω κάτι. Ναι. Λοιπόν, και κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Μέχρι κάτω. Μέχρι κάτω. Το τελάρο μας μπορεί να είναι γύρω στα. Να είναι 40x50 για να βγάλουμε μία τσάντα σε λογικό σχήμα. Λοιπόν, τα περνάμε. Και πες ότι το κάνουμε μέχρι κάτω, μετά τι γίνεται? Λοιπόν, αυτό θα σας δείξω τώρα. Γίνεται όταν είναι και η πλέξη σφιχτή, γίνεται αυτό το κομμάτι. Άρα μετά το αφαιρείς εσύ από τα καρφάκια. Ναι, το αφαιρούμε από τα καρφάκια. Εδώ είναι αρκετά σφιχτό, δηλαδή δεν έχεις αφήσει κενό. Είναι αρκετά σφιχτό. Και έχεις κάνει αρκετά, δηλαδή το έχεις επαναλάβει γύρω στις 15 φορές. Ναι, γύρω στις 15 φορές. Λοιπόν. Και βγαίνει έτσι. Βγαίνει έτσι. Τώρα θα το διπλώσουμε. Ναι. Και με το σκηνί που έχουμε αφήσει στο τέλος. Ουσιαστικά είναι μία δουλειά μισής ώρας, δεν είναι παραπάνω. Ναι. Αρχίζουμε τώρα με το σκηνάκι που έχουμε αφήσει στο τέλος, μας έχει περισσέψει. Σίγουρα περισσεύει στα 12 σίγουρα. Μέτρα, ναι, ωραία. Ναι, ναι. Αρχίζουμε και περνάμε εδώ, φτιάνουμε θηλίτσες, όπως είναι. Και το αρχίζουμε και μέσα. Το περνάμε. Κλωστή δεν βάζεις καθόλου μέχρι στιγμή. Όχι, όχι, καθόλου. Δεν ράβεις τίποτα. Τίποτα. Παίζεις με το σκηνί ουσιαστικά, πλέκεις με το σκηνί για να φτιάξεις τη δική σου τσάντα. Τι κάνουμε μέσα στη στιγμή. Μη σου πω και φόδρα, άμα δεν θέλεις, μπορείς να με βάλεις. Όχι, δεν χρειάζεται απαραίτητα. Μπορούμε να βάλουμε κούμπομα ή μπορούμε να. Ό,τι θέλουμε. Άρα τη μία πλευρά του σκηνή την περνάς στην μία άκρη για να δέσει. Ναι. Και μετά το κόβεις. Όταν όχι. Με αυτό θα κάνουμε και το λουράκι. Το οποίο μπορεί να είναι η τσάντα με κοντό λουράκι, μπορεί να είναι χιαστή. Όταν φτάσουμε στο τέλος. Ναι.
Το έχουμε περάσει με τη φελίτσα μας. Θέλει βέβαια χοντρό σκηνή, ωραίο. Δηλαδή αυτό είναι μάλινο. Έχει μέσα μαλλί αυτό και κάνει και χειμωνιάτικο. Το περνάμε τώρα εσωτερικά από την τσάντα. Το σκηνάκι. Να έρθει δηλαδή στην κάτω πλευρά έτσι. Ωραία. Εσωτερικά. Και να ξεκινήσει με το ίδιο σκηνή. Ναι, και εσύ πλέχουμε... όταν τελειώσει από το τελάρο, δύο σκηνιά μένουν ή ένα. Ένα μεγάλο. Στο τέλος μένει ένα μεγάλο. Μάλιστα. Το οποίο θα πλέξουμε. Κάνεις τη μία πλευρά, περνάς από μέσα, κάνεις και την άλλη. Ναι, ναι, ναι. Και στο τέλος το πώς το κρατάς. Λοιπόν, αφού φτάσει. Δηλαδή θες να κάνεις αυτό ουσιαστικά. Ναι, αυτό είναι χωρίς λουράκι, αυτό είναι για να το βάζουμε έτσι. Ωραία, στο κεράκι μας. Σαν κλάτσπακ από ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, ας πούμε τώρα τι θα. Εδώ δηλαδή η Φιλίππα δεν έχει μέσα φόδρα, δείτε το τυρό που είναι. Θυμίζει αυτά κάποια της γιαγιάς, είναι, ναι. Αφού φτάνουμε εδώ στο τέλος, εντάξει τώρα δεν το έχω δέσει καλά, δημιουργούμε και το λουράκι μας. Φτάνουμε στο τέλος. Και το ανεβάζεις από πάνω. Ναι, τώρα απλά κάτι έχει ανάδο. Λοιπόν, και το ανεβάζουμε από πάνω. Μπορούμε να κάνουμε διπλό λουράκι. Δεν έχει βάλει καθόλου κλωστή, καθόλου. Καθόλου. Χρησιμοποιούμε μόνο μπετονιά αν θέλουμε να φτιάξουμε μία φόδρα για τις κυρίες που δεν ξέρουν να ράβουν. Μπετονιά στη φόδρα. Ναι, για να στερεώσουμε τη φόδρα πάνω στο σκηνή. Μάλιστα. Θα βάλουμε, μπορούν οι κυρίες να πάρουν που δεν ξέρουν να γαζώνουν, να πάρουν ένα κομμάτι σκηνιού, ένα κομμάτι υφάσματος με την. Συγγνώμη. Μπορούμε. Με τη θερμόκολλα, με τη σιλικόνη, να κολλήσουμε τα ακριανά του υφάσματος. Ή διαφορετικά να το ράψεις. Ή να το ράψεις, κυρία. Ω, βέβαια. Τι θα δώσουμε, για να δούμε εδώ τι έχεις. Θα λοιπόν, δώσω από αυτές, για πες μας. Ναι, ναι, εννοείται. Πόσες τσάντες. Αυτή εδώ είναι και με φόδρα, όσες θέλετε. Όσες θέλετε, έλα πες εσύ. Ό,τι θέλετε. Τι να πόσες. Έχει. Ωραία. Ναι, ναι, ωραία. Θα δώσουμε λοιπόν 4, 2 από το τηλέφωνο 210-60-25-629-30 από τη Φιλίππα, διαχειρός. Πολύ ωραίες τσάντες μπορείτε να τις κάνετε και μόνες σας και άλλες 2 μέσα από το Twitter με πολύ πολύ αγάπη. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και ήταν εντάξει, το έδειξες πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Φιλίππα. Λοιπόν.